τώρα την κομική σειρά «Καλημέρα κύριε Τάκη». Είμαι κύριε Πρόεδρε. Η παρούσα υπόθεση είναι εκπρόπης όποιος αυλή. Είμαι κύριε Πρόεδρε. Η παρούσα υπόθεση. Λοιπόν κύριε Ζαμπάζη, θα σου το πω για τελευταία φορά και ελπίζω να το καταλάβεις. Μα, τον κύριο ότι δεν καταλάβω κύριε Ευδόκινε. Δεν θέλω να παραδεχτώ, εγώ είμαι αισθηματίας. Ρε φίλε μου, εσύ έφερα και ψήξη και εξήγησα σου. Δεν σου εξήγησαμε ψες ότι δεν έχεις υπόθεση. Θέλω να με καταλάβετε, είμαι αισθηματίας. Κοίταξε, κι εγώ είμαι κέλης και θα σε εγκαταλείψω. Σου το λέω ότι θα το κάνω. Να μας ακούεις εμάς που είμαστε δικηγόροι σου φίλε μου ή θα κάνεις ό,τι σου κατεβεί. Λαλούμε σου το τρεις δικηγόροι και δεν καταλάβεις. Να μην μιλούμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Λοιπόν, άκουσε Τσιαμπάζη. Ή θα παραδεχθείς όπως έκαμες δυστυχώς και στην κατάθεσή σου ή θα αναγκαστώ να αποσυρθώ από την υπόθεση ως δικηγόρος σου. Τελεία και παύλα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να βάλω τα αισθήματα μου κάτω και να κάνω τι που θέλετε. Δεν μπορώ να κάνω. Ποινική υπόθεση 231 του 2002. Ναι κύριε Πρόεδρε, είναι η αστυνομία Λευκουσίας εναντίον Χαραλάμπου Τσιαμπάζη, άλλος Ρουκέτας από τη Λεμεσό. Εμφανίζομαι για τον κατηγορούμενο κύριε Πρόεδρε μαζί με τον συνάδελφο κύριον Στυλιανόν Μόσφυλλον. Θα εισηγούμουν κύριε Πρόεδρε αυτά τα άλλος και τα Ρουκέτας να σταματήσουν από την κατηγορούσαν αρχή. Πάλι θα δημιουργήσει πρόβλημα ο συνάδελφος εκ του μηδενός, κύριε Πρόεδρε. Μια στιγμή, κύριε Καβέρη. Τι εννοείτε, κύριε Ευδοκίμου? Ευδόκιμος, κύριε Πρόεδρε. Καλά, εντάξει. Τι εννοείτε? Είναι σαφής, κύριε Πρόεδρε, να σταματήσουν τα παρατσούκλια. Τι σημαίνει ρουκέτας? Έτσι γράφει το κατηγορητήριο, συνάδελφε. Φοβερό επιχείρημα, συνάδελφε. Ποιος τα γράφει στο κατηγορητήριο, εσείς τα γράφετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, πάμε παρακάτω. Μην μιλάτε εσείς, κύριε. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο. Το θέμα έδειξε. Να μπούμε στην ακρόαση. Σε αυτό το στάδιο, κύριε Πρόεδρε, ζητώ άδεια όπως ο κατηγορούμενος αλλάξει απάντηση στην κατηγορία από μη παραδοχή σε παραδοχή. Ναι, είναι η τρίτη φορά που αλλάζει, συνάδελφε. Εσύ όμως δεν αλλάζει ποτέ σου. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Να ξανακατηγορηθεί ο κατηγορούμενος. Μάλιστα. Εσείς, κύριε, στις 16 Τρίτου του 2002. Εισήλθε στην υπεραγοράνια αυθονία στη Λευκοσία και χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και με σκοπό να τους αποστερήσεις μόνιμα, οικειοποιήθηκες τα πιο κάτω προϊόντα. 6 οδοντόπαστες, 5 κουτοτσάρτελα, 1 κιλό νερίες μαύρες, 4 κοιτία ταραμποσαλάτα, 2 χούμους, 3 μάτσες σέλαινα, 5 κουλούμπρες. Κύριε Πρόεδρε, μα για όνομα του Θεού. Είναι ανάγκη να μας γεβάσει όλη την λίστα. Θα αλλάξουμε την δικονομία, συνάδελφε, τώρα τι θα κάνουμε? Εισηγούμε να κατετεθεί ως τεκμήριον στο δικαστήριο η λίστα εντυμότατα και απλά τώρα να μας πει τη συνολική αξία των προϊόντων. Νομίζω αυτό να κάνουμε, κύριε Χαπέρη. Υπό τις περιστάσεις είναι το πιο όρθιο. Εντάξει, μου λέτε. Όπως θέλετε, είναι συνολικής αξίας 53 λιρών και 50 σέντ. Παραδέχεσαι, κύριε? Εμπαραδέχεσαι! Τι συμβαίνει, κύριε Ευδόκιμη? Κύριε Πρόεδρε, ευρισκόμεθα και εμείς δυστυχώς προεκπλήξεως και αμηχανίας. Κύριε, δεν με συμβουλευτήκετε τον δικηγόρο σας? Συνεννοηθήκαμε, κύριε Πρόεδρε, αλλά τις οδοντόπαστες γιατί να τις πει.
Αφού η υπεραγορά, άμα ψουμνείς πάνω από 30 λίρες, διαδόλων εξοδοντόπαστες. Μα εσύ δεν ψούνησες, κύριε, για όνομα του Θεού. Εσύ τε σάρπαξες τις οδοντόπαστες, κύριε. Εντιμότατε, δεν μου αρέσουν τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο συνάδελφος. Άρπαξες και άρπαξες. Στο δικαστήριο δεν αρέσει η τροπή που επήραν τα πράγματα, κύριε Ευδοκίμου. Καταρχήν, Ευδόκιμος, κύριε πρόεδρε. Θα ζητήσω διάλειμμα 10 λεπτών να μιλήσω με τον πελάτη μου. Δεν έχω ένσταση, κύριε πρόεδρε, αλλά έχω και τους μάρτυρες και περιμένω να ξέρουμε τι θα γίνει. Εντάξει. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10-15 λεπτών και να αποφασίσετε, κύριε Ευδοκίμου. Μάλιστα. Ευδόκιμος, κύριε πρόεδρε. Γεια σου, Σάκη. Πάλι δεν ήρθε στο γραφείο σήμερα. Ένυχτα, διότι είχα αποστολή. Έτσι μου είπε ο κύριος Στάκης. Δεν ήρθε μου το δικαστήριο. Όχι ακόμα. Η αποστολή είναι μυστική. Πρέπει να πάω τον Εύρο. Δεν πρέπει να πω τίποτα σε κανένα. Εντάξει, Σάκη, παιδί μου, μην πεις. Τη φωτογραφική, γιατί την έχεις κρεμασμένη. Με τούτη που εύκαλα τις φωτογραφίες της κυρίας Ιουλία και του Μακρυμάλη. Λευτέρη στο όνομά του. Με το Μακρυμάλι, το Λευτέρι. Βέβαια, ναι, κύριε Χρυσάθη. Θα σου πω τίποτε άλλο. Όσο άλλο. Παρά τον Εύρο. Πήγαινε, παιδί μου. Ποιος σε κρατάει, βάσει καλό σου. Έφυγα, πάω. Δηλαδή, κυρία συνάδελφε, ένα λεπτό. Εγώ μέχρι τώρα νομίζω ότι ήταν θέση του πελάτη σας, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο. Τώρα τελικά μου το βάζεις και εσύ ως θέση με νομικό στήριγμα. Βεβαίως και έχει την βάση του, κύριε. Ο πελάτης μου έχει πρόθεση να πληρώσει την υπεραγορά. Είναι λοιπόν δίκαιο να πληρώσει τις οδοντόκραμες, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι δωρεάν. Έτσι είναι. Αφού έτσι γελιώσε δώρο για όλον τον κόσμο. Συνάδελφοι, μα για όνομα του Θεού δηλαδή. Για όνομα του. Είναι δώρο, αγαπητή μου. Όταν τις αγοράσεις, όχι όταν τις κλέψεις. Ο κύριος από εδώ έκλεψε, σε έκαμε ένα δίκημα. Πώς δεν το κάνω. Κύριε Εισαγγελέα, βέρνει. Αφού είναι να πληρώσω, να πληρώσω. Δικαιούμαι το δώρο μου. Θέλω να δούμε. Κανονικά πρέπει να αναζητήσω τους πόντους μου. Δεν μιλώ μαζί σου, κατηγορούμε. Ναι. Είναι σαν να ψήμισα πάνω από 30 λίρες. 53 λίρες μπορεί να πληρώσω. Έχει την λογική του, νομίζω. Εσύ να μου νομίζεις, ρε Στέλιο. Να μπορώ να πω. Είναι και τόσο καθαρό, σώπα. Έχει το ξεκάθαρο θέμα. Μα για όνομα του Θεού, συνάδελφε, για όνομα του Θεού. Αντί να βοηθήσεις τον πελάτη σου να το καταλάβει, μου τον κουρτίζεις και από πάνω. Μισό λεπτό, να μου μεγάλες καρακιάζεις και να με κουρτίσει. Τζαμπάζε, σταμάτα και έλα μαζί μου. Λοιπόν, άκου, Τζαμπάζε. Αυτό που ζητούμε είναι παράλογο μεταξύ μας. Εδοκιμάσαμε, δεν γίνεται, τελείωσε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Τάκη. Να κάτσουμε για 6 οδοντόκρεμες τώρα να κάνουμε καυκά. Είναι αισθηματία και την αδικία δεν τη σηκώνω. Αλλά τέλος πάντων. Πάτε να παραδεχτείς να τελειώνουμε, να δείχνουμε και λίγο σεβασμό προς το δικαστήριο. Εντάξει, ό,τι μου πείτε. Αλλά τους πόντους μου θέλω τους, α. Κύριε Τάκη, έκανα ό,τι μου είπες. Έφερα και τις φωτογραφίες τσούλα. Εντάξει, εμού τώρα, περίμενα λεπτό να είναι της ώρας τώρα. Τσαμπάζι, εσύ πρέπει να μπεις στο εδόλιο, να μπει ο δικαστής σε λίγο. Πάω να υποστώ τις συνέπειες. Ναι. Στέλιο, προέκυψε κάτι σοβαρό και πρέπει να φύγω. Πρέπει να αναλάβεις εσύ τον Τζαμπάζι. Μα την τελευταία στιγμή, κύριε Τάκη, γίνεται. Ξέρεις την υπόθεση καλύτερα από μένα. Τα έγραψαν μαζί. Διάβασα στο δικαστήριο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Στέλιο. Μην ανησυχείς για μου, είμαι σε εγώ δάμε. Έχεις και τη δίκη εδώ. Άτε, Σάκη, πάμε να φύγουμε. Έχουμε σοβαρή δουλειά. Γεια σας. Φορτώσε μας τον Γιαμπάζι, ο κύριος Στάκης. Στέλιο μου, μην ανησυχάς. Αν θέλεις, κάνω την εγώ την υπόθεση. Ξέρω την καλά. Να μπορώ να κάνεις, κόρη δίκη. Μα έχεις αγνία κινδύνου, κόρη μου. Εν καταλάβεις ότι αν κουβέντα εις φυλακής του τι. Τα κουβέντα είπα πάλι. Ξανθή, σταμάτα με ό,τι ασχολείσαι. Τι έγινε? Έχουμε πρόβλημα, πιάσει να δεις την σύζυγό μου. Τι πόζες πάνω στην μοτοσυκλέτα με τον Μακρυμάλη. Ποιο Μακρυμάλη, καλέ? Άλλος Μακρυμάλης, κι αυτός Ελλαδίτης, κι αυτός με μοτοσυκλέτα. Είναι αυτός που τους είδα στις 25 Μαρτίου. Έλατε μέσα.
Βρασκούλη. Τι κατάσταση είναι αυτή. Είδες Χρυσάνθη κατάσταση. Τους εφωτογράφησε ο Σάκης. Είδες πόζες και καμώματα. Πιάνει την κάθε μέρα το πρωί που το σπίτι και φέρνει την που τη δουλειά το μεσημέρι. Σώπα, παιδί μου, εσύ μπορεί να μην είναι τίποτα σοβαρό. Πάντως πάνω στη μοτοσυκλέτα η κυρία Ιουλία κρατά τον που τη μέση. Και τι σημασία έχει, αυτό δεν κάνουμε όλοι. Αφήστε την πολυλογία. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να τα δικαιολογείς, Χρυσάνθη. Έχω ήδη πάρει τις αποφάσεις. Τι έχει στο μυαλό σου, Τάκη μου? Θα τον καλέσω τον. Μάλιστα. Θα καλέσω λοιπόν τον λεγόμενο και θα του μιλήσω ως άντρας προς άντρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνεις, Βρετάκι, τώρα. Θα παίρνεις βάνα τον κάθε νεαρό που πιάνει κουβέντα στην κυρία Ιουλία. Ναι, Χρυσάνθη. Αυτό απαιτούν οι κανόνες του παιχνιδιού. Μία καλή εξήγηση. Βρετάκι μου, προχτές ακόμα κοντέψατε να συμφιλειωθείτε. Πάντως η Τζίλτα έχαλασε τα ούλα, είναι έτσι? Τι έφταξε γε μου η Τζίλτα? Απλά δεν ήθελε να καταλάβει η κυρία Ιουλία. Θα καταλάβει όμως τώρα τι σημαίνει άντρας. Για το όνομα του Θεού, Τάκη μου, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα τον συναντήσω. Έλα, Βρετάκη μου, τι θα βγει τώρα από αυτή την ιστορία? Να μην πάει και μέναν ο κόπος μου χαμένος, κυρία Χρυσάνθη, τέλος δηλαδή. Λοιπόν, η απόφαση είναι δική μου. Σάκη, δώσε τα στοιχεία στην κυρία Χρυσάνθη, όνομα, διεύθυνση εργασίας κτλ. Να του τηλεφωνήσεις να έρθει εδώ στις 8 απόψε. Απόψε? Ναι, Χρυσάνθη, απόψε. Και αν δεν έρχεται? Αν δεν έρχεται, θα πάω εγώ να τον βρω. Η κυρία Ιουλία έχει λήξει πια για μένα. Είναι παρελθόν. Πάντως, κύριε Τάκη, είσαι πολλά ισχυρός. Πολλά ισχυρός αρχηγός. Όχι, άτυχε μου, άτυχε μου. Πιένετε να κλείσετε το ραντεβού. Άτε, άτε. Ναι, ναι. Ναι, μπρος. Έλα, συνονόματε μου. Γεια σου, κύριε Τάκη. Πέτε με να μην βγει κοφτού κολοκούς και να κάνω μεταφκά. Κόπιας. Άφησε τα κολοκούθια μεταφκά τώρα. Χρειάστηκα σε παρεσυνονόματε μου για ένα θέμα. Ό,τι θέλεις, κύριε Τάκη, δεν μου ακούω. Νομίζω καλύτερα να βρεθούμε. Έλα πολλά ύστερα να κάνουμε και το μεσομέρι και να μου πεις. Να μου εγωφανίζεται. Καλά, εντάξει. Δεν έχει όμως τίποτε άλλο εκτός από τα κολοκούθια με τα αυκά. Τίποτε πιο στερεό να πούμε. Σαν είναι τα πράγματα, έχω πριζόρες, αλλά αρέσκουν σου. Δεν τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά με καμιά μπύρα και καμιά σαλάτα νομίζω ότι θα διευκολυνθούμε. Πάω να τις βάλω πάνω. Εντάξει, άτε, βάτε. Τι έγινε, σαν να μην βλέπω αποτελέσματα. Τον πήραμε στη δουλειά, αλλά λείπει, είναι έξω. Άφησε τηλέφωνο να μας πάρει. Καλά, πού λείπει δηλαδή, δεν ρώτησες, κυρία Χρυσάνθη? Είναι τεχνικός ο άνθρωπος, Τάκη μου. Επιδιορθώνει και έκλεισε συσκευές και είναι έξω σε πελάτες. Σαζί, πλυντήρια, κουζίνες, έτσι πράγματα, κύριε Τάκη μου. Μάλιστα. Τα γράμματα και οι τέχνες παν περίπατον δηλαδή. Μας έφαγε τη γυναίκα η τεχνολογία. Ο Λευτέρης και η τεχνολογία. Εντάξει, Βρετάκι μου, δεν ξέρεις τίποτα ακόμα. Έτσι είναι, Χρυσάνθη μου, έτσι είναι. Όπως σου το είπα την άλλη φορά. Χακ και την παθαίνεις. Χακ και την παθαίνεις. Πολλά ωραία τώρα, να το λαλώ κι εγώ, άρεσε μου πολλά. Άντε, παιδιά, φτάνει απόψε, έχει και αύριο να θεωρώ. Μα ακόμα 7.30 είναι, κύριε Τάκη. Αναλόγως είναι πολλά νωρίς, κύριε Τάκη. Άλλες φορές εμείς... Δεν πειράζει. Άντε, να πάτε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Άντε. Παντός, η Μία είναι καλά σήμερα, κύριε Τάκη. Αν εξαιρέσουμε τη φυλακή του Τζαμπάζη. Μα συγγνώμη, γε μου, δηλαδή, τι περιμένεις, εν κλοπή που διέπραξε. Πολλά, τρεις μιας φυλακή. Ο ίδιος πάντως δεν είπε τίποτα. Είναι να μπορεί να πει. Αν λάβεις υπόψη και τα προηγούμενα, είσαι προηγούμενα, δυστυχώς. Πάτε κορεύει, να πάει ή να μείνεις. Μα τι θα μείνει να κάνει μόνη της. Άντε, παιδιά, πήγαινετε σπίτι σας να ξεκουραστείτε και τα λέμε αύριο. Άντε, άντε. Άντε, πάμε. Και μόνο, εντάξει. Άντε, καλή νύχτα. Γεια σου, κύριε Δαγκή. Άντε, Χρυσάνθη, να σχολάσεις και εσύ. Έχουν σχολάσει και τα παιδιά. Σίγουρα δεν θέλεις να μείνω. Όχι, Χρυσάνθη, εντάξει. Αυτές είναι κουβέντες των ανδρών. Είναι καθαρά ανδρικές κουβέντες.
Να είσαι ψύχρεμος όμως, έτσι. Στο κάτω-κάτω δεν φταίει μόνο, αυτός φταίει και η κυρία Ιούλια. Είμαι και θα είμαι απόλυτα ψύχρεμος και ξεκάθαρος. Και το εννοώ αυτή τη φορά. Η Ιουλία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για μένα έχει τελειώσει. Όλα έχουν τελειώσει. Μακάρι, μακάρι να το πιστεύεις αυτή τη φορά. Καλά, ήρθε πιο νωρίς τούτος. Δεν είναι η ώρα 8 που κανόνισες το ραντεβού? Ναι. Άντε, άνοιξε. Καλησπέρα σας. Γεια. Ήρθα, γεια. Όχι. Πώς είσαι έτσι εσύ? Πώς βλέπω? Είναι λόγω των ημερών, φαίνεται. Πάει σου, κύριε Ανάργυρε. Λόγω των ημερών? Ναι, λόγω των ημερών. Καλά δεν πέρασε το καρναβάλι? Μη χειρότερο. Πέρασε το καρναβάλι, αλλά επειδή το είχα σπίτι, λαλό, βάρτο. Λοιπόν, Χρυσάνθη, πρέπει να πάει, δεν έχω άλλη ώρα. Καλά, φεύγω. Αν με χρειαστείς οτιδήποτε, πάρε με τηλέφωνο. Άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Λοιπόν, ποιος σου είπε να έρθεις έτσι ώρα? Ποιος σε κάλεσε να έρθεις? Είπα να δω, είναι που γίνεται. Γιατί να δεις? Συμφωνήσαμε κάτι, είναι έτσι? Γιατί σπάζεις τους κανόνες? Διότι έσπασε από την αγωνία, σιόρ. Μα και είναι εύκολο πράγμα, νόμιζες? Μα είσαι τόσο δειλός τελικά. Τι σου ζήτησα να κάνεις, Τι σου ζήτησα? Σπουδαίο πράγμα να κάνεις. Γεια σας. Να μου κάνεις παρατήρηση επειδή έχει ψυχολογικά προβλήματα η γυναίκα μου? Σε παρακαλώ, γιατρέ, σε παρακαλώ. Τι φταίω εγώ, τι φταίω? Καλησπέρα. Είμαι ο Λευτέρης, ο Λευτέρης Μενιδιάτης. Είστε ο σύζυγος της... Ναι, είμαι. Παρακαλώ, περάστε μέσα. Έλα και εσύ, γιατρέ. Δεν έχουμε μυστικά από σένα. Λοιπόν, παρακαλώ, το πιάστε. Νομίζω να περάσουμε στο τραπέζι συνεδριάσεων. Θα νιώθουμε πιο άνετα. Περάστε. Έχει πολλά ψυχικά προβλήματα η κυρία Ιουλία. Ρε γιατρέ, ας τα ψυχολογικά προβλήματα, μάνι μάνι, σε παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Το ξέρω, φίλε μου, να μην είσαι. Θέλω να αισθάνεσαι άνετα, διότι ακριβώς εγώ σε κάλεσα εδώ για να σου πω ότι... Εμπολά άσχημα η κυρία Ιουλία, τα νεύρα της. Ρε γιατρέ. Ο κύριος Μαλέας είναι ο ψυχίατρος της. Παρολίγο να το ξεχάσω. Είδες, ξέχασες να μας συστήσεις με το παιδί. Χαίρο πολύ, Λευτέρης. Μαλέας. Λοιπόν, ας έρθουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ φίλε Λευτέρη, ότι για μένα η Ιουλία είναι πλέον παρελθόν. Αυτή η ιστορία έχει πλέον τελειώσει. Λόγω που έχει ψυχικά προβλήματα. Πολλά σοβαρά. Το ξέρω και το ζω καθημερινά. Είμαι ο πρώτος που το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξεκολλήσει από εσάς, κύριε Ευδόκιμη. Υποφέρει χωρίς εσάς. Εγώ απλά τη βοηθώ να το ξεπεράσει. Ναι, αλλά εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όλη μέρα μου μιλάει για εσάς. Μεταξύ μας δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτε. Κάνουν την κάτι κρίσης. Λοιπόν, άντε γιατρέ μου, νομίζω πρέπει να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς. Ένα σίκου. Μα έτσι είμαι κουρασμένος. Όχι, έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Έλα, έλα. Να πάω. Ναι. Χάρηκα, κύριε Λευτέρη. Γεια σας. Καλή νύχτα. Λοιπόν, έλα να σε πάρω στην πάρα. Αφού δεν τα είπα όλα. Δεν κατάλαβες, κύριε, ότι δεν τα τελείωσε. Να τελείωσε. Καλά, ναι, πρέπει να ήταν όπως το σχέδιο που είπαμε να... Άτε, κύριε Ανάργυρε, πήγαινε, σε παρακαλώ, άτε πήγαινε. Ξέρετε, ο γιατρός είναι... έχει κάπως λίγη αρτηριοσκλήρωση. Τι να κάνουμε? Οπωσδήποτε, ως τέτοια... δηλαδή, το ξέρω, δηλαδή... Με θέλει η Τζούλη, με θέλει, αλλά δυστυχώς έχω βάλει κι εγώ άλλους στόχους στη ζωή μου, με καταλαβαίνεις? Εγώ πάντως θα κάνω ό,τι μπορώ να τη βοηθήσω να το ξεπεράσει, κύριε Ευδοκίμου. Ευδόκιμος. Σας εύχομαι να το πετύχετε, νεαρέ μου. Λοιπόν,
Πώς πάτε με τη δουλειά σας, πώς πάνε τα πλυντήρια, τα ψυγεία κτλ. Μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά. Νομίζω πως τελειώσαμε. Να πάρετε χαιρετισμούς στη γυναίκα μου. Α, όχι, δεν θα της πω ότι βρεθήκαμε, θα υποφέρει, καταλαβαίνετε. Α, εντάξει, καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Λοιπόν, γεια σας. Χάρηκα πραγματικά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σας ξεχνάει, Τζούλη. Είστε πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, ναι, αυτό το έχω. Καληνύχτα σας. Ναι, καληνύχτα. Να πάρεις το καλό. Έλα, γε μου, εγώ είμαι. Τι σημαίνει ποιος εγώ? Εγώ, ναι. Όλα έτοιμα? Όχι, γε μου, όχι αύριο. Πόψε να τα φέρεις, να είμαστε έτοιμα. Να είμαστε έτοιμοι πριν το πρωί, εντέλος. Κατάλαβες? Ναι, ναι, φέρ' τα πρώτα και μετά θα σου εξηγήσω. Άντε, άντε, σε περιμένω. Κύριε. Πόσο να έτρεχα δηλαδή? Μες στην πόλη που είμαστε, κύριε. Τρέχετε. Παστάτε δούντες γέπριμες εσείς ή έξαλλοι κάνετε ό,τι θέλετε. Τι είναι έξαλλοι, κύριε? Καταρχήν δεν φοράτε κράνο. Εσύ και την κοπέλα δίπλα σε κάνετε σούζες, α? Την άδεια σου. Ποιος κάνει σούζες, κύριε? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν με ενδιαφέρει, κύριε. Αλλά άτε πέμουν να δούμε ποιος είσαι. Είμαι δικηγόρος. Τάκης Ευδόκιμος. Άντε, κύριε, σε παρακαλώ, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ. Και εγώ είμαι ο Κληρίδης. Άντε να χαρείς, σε παρακαλώ. Δώσ' μου την άδεια σου να τελειώνουμε. Και γιατί να σου δώσω την άδεια μου, κύριε αστυνομικέ? Να μου εξηγήσεις τον λόγο, παρακαλώ. Κύριε, με ανατρέπεσαι καθόλου, δηλαδή? Την ηλικία σου, τόσο χρόνων άνθρωπος. Τι εννοείς, κύριε? Άντε, κύριε, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τούτο που σου λέω. Τόσο χρόνων άνθρωπος και κρατάς τη μητσά και γυρίζεις. Να την σκοτώσεις κιόλας. Δεν σου επιτρέπω. Άκουσες? Νομίζω παράκαμε στο. Το όνομα σου? Κυρίως μη φωνάζεις. Το όνομα σου, Δεσποσίνη? Σάκης Πικραλίδης. Κατάλαβα. Σάκης Πικραλίδης, είπα σου. Μα τώρα κατάλαβα. Αντροπή, κύριε. Αντροπή. Εναντρέπεσαι στην ηλικία σου. Μα είναι και πολλά μεγάλος, κύριε αστυνομική. Ξέπιος. Ξέπι. Πρόσεχε τη συμπεριφορά. Σαγίνα. Πάμε στο σταθμό. Μπρος. Μα άτε να δω. Thank you.
χωρί τα ρούχα σου αύριο πάλι σήμερα τελειώσαμε. Την βγάλαμε στο τηλέφωνο σήμερα. Η Βίκη δεν ήρθε. Τι εννοεί τέλειο, μαζί δεν ήσασταν. Είμαστε, αλλά από ένα σημείο και μετά χώρισαν οι δρόμοι μα. Δηλαδή. Εγώ έμεινα στη Βιοπάλη και αυτή πήρε τον μακρινό δρόμο τη αγάπη. Για όνομα του Θεού, για μου, τι έπαθε σήμερα να με σκοτώσεις δηλαδή, για όνομα του Θεού, πού είναι το μυαλό σου. Στην Τζίλτα, συγγνώμη, είμαι ερωτευμένος, κύριε Τάκη. Τα με τα μάτια δε σπίλεις, Χρυσόκου. Γιατί δεν το είχες δε στέλνιο και τι συμβαίνει ήρθαμε που τα μάτια. Σίγουρα κατάλαβα, σίγουρα. Θα βιαστώ να παντρευτώ την Τζίλτα πριν πω. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Καλημέρα. Φόρησε τα ρούχα σου αύριο πάλι σήμερα, τελειώσαμε. Την βγάλαμε στο τηλέφωνο σήμερα. Ήταν η Τζίλτα η αραβωνιαστικιά μου. Είναι στο κρεβάτι να ακούω. Κύλησε ο τέντερης και βρήκε το καπάκι. Ναι, κατάλαβα. Γύρισε το Στούπουμαν και ήβρε την Μάιρισσα. Το κατάλαβες τώρα ή μου. Όχι. Έμπειρας. Έλα, Χρυσανθή, πάρτε τα τούτα. Ναι. Όσα μπαίνουν μέσα στο ψυγείο, βάζω στο ψυγείο, τα υπόλοιπα στην ντουλάπη. Γύρεψε να καλέσει το τηλέφωνο σου, να λείπα. Όχι, αλλά ήρθε κάποιο που θέλει να φύγει 200 λίρε. Ε, πού είναι, σε ποιες είστε. Όχι, αφού μου είπε να μην ευκάλω αποδείξει εγώ. Αχ, Βρεσάκη, παιδί μου. Βρεσάκη, δεν ξέρει ότι το γραφείο έχει ανάγκη από χρήματα. Δεν παίρνει τα λεφτά και την απόδειξη να βγάζαμε την αύριο, α πούμε. Εν το κόψε ο νου μου. Εν το κόψε ο νου του. Τέλο πάντων, μάθε. Έλα πάνω στο γραφείο να κάτσει η Χρυσανθή στη θέση. Εντάξει. Έλα μέσα να μου τακτοποιήσεις λίγο τα βιβλία. Είναι γης μαδιά μου το γραφείο μου. Αρέσκει μου να συνεχίσω. Έλα μέσα να τελειώνουμε. Αν μπορώ, θέλω να φύγω. Άλλη κουβέντα είναι και ακόμα που συναρρεύηκε. Δεν ξέρω να που πάθα σήμερα. Μόνο σήμερα. Ουφ. Τι είναι όμως τα πράγματα που έπρεπε να κάνω σήμερα έκανα τα. Βίγε μου, ξέρεις, έχεις μια λαθασμένη εντύπωση για το Ευαγγέλιο. Νομίζεις ότι είναι μόνο να πιάνουμε έναν αβολέ και να παίρνει και να φέρνει τα φάιλ. Συνομπάζεσαι και υποτιμάς με πάρα πολλά, ρε Στέλιο, γιατί τον ενοχλεί με, να το ξέρεις. Εγώ για το καλό σου που σου το λέω. Ό,τι μπορώ κάνω, εντάξει. Δεν κοιτάς ότι προσπάθεις. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι σκληρό, χρειάζεται τρέξιμο, χρειάζεται μελέτη που το πρωινό στη νύχτα. Δε Στέλιο, εσύ έχει τόσο καιρό και ακόμα να κάτσεις στις εξετάσεις και να βγάλεις την άδεια και λαλείς με εμένα. Εγώ δεν τα είπα έτοιμα ρε Βίκη. Δουλεύω και η νύχτα είναι στο φούρνο είτε στα σουβλάκια για να αυτό που πάνε. Εσύ έχεις το σπίτι σου, έχεις τους δικούς σου. Είναι ευκατάστατη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην κάνω για την δουλειά. Πειράζεσαι τώρα να πάω στο γραφείο μου. Κοίτα που φάνηκε σου, ναι, έτσι. Όχι, όχι, Στέλιο, αν πειράζει. Απλά θέλω να φύγω αν μπορώ σήμερα. Εντάξει, κορή, πήγαινε και μόλις τελειώσω, να έρθω κι εγώ. Άντε, πάω. Γεια σου, Στέλιο. Το καλό.
για γραφαγόρευση για όνομα του Θεού. Μην είσαι επιμένο. Συγγνώμη κύριε Τάκη, δεν το ήθελα. Να είσαι προσεκτικός, σε παρακαλώ. Εντάξει, τέλειωσα. Τέλειωσε να πιέσει εδώ. Εντάξει. Για όνομα του Θεού, για μου, τι έπαθε σήμερα, να με σκοτώσεις δηλαδή, για όνομα του Θεού, πού είναι το μυαλό σου. Στην Τζίλτα, συγγνώμη, είμαι ερωτευμένος, κύριε Τάκη. Είσαι ερωτευμένος. Με την Τζίλτα. Είναι καλά, αφού είναι αρβωνιαστικιά μου. Κάτσε να σου πω πέντε πράγματα, γιατί έχεις σύγχυση μέσα στο μυαλό σου. Κάτσε. Είναι μόνο πέντε, είναι όλα που τα έχω συγχυσμένα. Πες μου παραπάνω, κύριε Τάκη μου. Κάνω. Κοίταξε να δεις, Σάκη. Κοιτάζωσε. Σταμάτα για μου να χάρη, σταμάτα και άκου. Λοιπόν, πρώτα, γυναίκες υπάρχουν πολλές. Το ξέρω τους εγώ. Αν έχεις σκοπό να με διακόπτεις, συνέχεια πέμπτω. Όχι, κάνω διάλογο, κύριε Τάκη μου. Μα αφού ακόμα δεν είπα τίποτα, τι διάλογο κάνεις. Είπες, αλλά έμπειραζε, αισιόπησε. Λοιπόν, πρώτο. Δεν ξαναείπες το τούτο. Άτε, γεια μου, άτε. Πήγαινε στη Χρυσάνθη και τέρμανε η συζήτηση. Άτε. Συγγνώμη, κύριε Τάκη μου, δεν θέλω να συνευριάσω. Εντάξει. Άλλη φορά θα μιλήσουμε που θα μπορείς να παρακολουθείς. Να συνεχίσω και εγώ τη δουλειά μου. Άτε. Πήγαινε έξω στη Χρυσάνθη. Τι θέλεις, γεια μου, πάλι. Συγγνώμη, κύριε Τάκη. Όχι, σε παρακαλώ, φτάνε. Δεν το ήθελα. Φτάνε, έξω, σε παρακαλώ. Ποιο είσαι, α? Ένα μου πει, τσίνο που θέλεις να μου πεις. Ένα κατάλαβες που ζει να αποσυμβάνω στον δρόμο. Όχι, Μάικ, ένα κατάλαβα τι. Κοίταξε, Βίγη, έχει πάρα πολύ καιρό που σε παρακολουθώ. Γιατί με παρακολουθείς? Άρεσε μου το. Παρακολουθώ σε γιατί... κατάλαβες, έριξα σου το νομί σου. Είναι που μου έδειξες. Ενδιαφέρον. Ξέρεις το δίσιο πολύ ωραία κοπέλα να πούμε και... αρέσκεις μου, Βίγη, αρέσκεις μου πάρα πολύ. Και εμένα να αρέσκει με πολλά το αυτοκίνητο σου. Ναι, είναι καλό, είναι πολλά καλό το αυτοκίνητο μου. Φαίνεται πολλά ισχυρό πάντως. Είναι το αυτοκίνητο μου. Αφού ξέρεις τώρα, Βίγη, είδες το. Ναι, αλλά θέλω να μάθω κι άλλα. Λεπτομέρειες. Κοίταξε, είναι 20 με 6 κιλίδρων, 24 βάλβιο. Μόνο. Με αρμπακά MPS και full air condition. Α, ωραία. Μα μόνο. Turbo injection, έχει ζώνες ασφαλείας στο πίσω κάθισμα. Στέλνω 200 βατ. Παναγία μου, φοβερό. Πότε να με πάρεις μέσα. Να σε πάρω, Βίγη μου, να σε πάρω, Βίγη. Αν και δεν μου απάντησες τώρα, όμως, είπες, Βίγες για τα ποτά, εσύ. Όχι, Βίγη μου, φύγες για τα ποτά, ένωση. Ένωση. Μεγάλο μειώνα χτυμάν τούτο. Ναι, Μάικ, μα έντρος την απάντησες έτσι. Να σου πω την αλήθεια, Βίγη μου. Ένα λούμπο την απάντησα, αλλά... τέλος πάντων, έχω μια πολλά επίκουσα δουλειά, εγώ πρέπει να πάω. Κάτσε ρε Μάικ, πού βιάζεσαι να πάεις? Να πω να βάλω θήκες για τα ποτά μες στο αυτοκίνητο, Βίγη μου. Είναι καλά. Θήκες για τα ποτά, μάνα. Είναι να μου πεις, κυρία Χρυσάθη, είναι που να κάνω. Τι να σου πω, παιδί μου, δεν σου εξήγησα. Αν θες να φύγεις, δεν είναι από μένα που θα πάρεις άδεια. Μα γίνεται να μείνει όλη μέρα μόνη της η Τζίλτα. Είναι αραβωνιαστικιά μου, είναι δίκαιο. Δεν ξέρω, παιδί μου. Τόση ώρα που χαζομεράς θα μπορούσες να πας μέσα στον κύριο Τάκη να ζητήσεις άδεια. Θυμωμένος. Καλά τώρα, θα το έχει περάσει. Και εσύ, Βρυσάκη, παιδί μου, εδώ που τα λέμε, δεν μπορείς να φεύγεις όποτε θέλεις λόγω της Τζίλτας. Είναι από τη δουλειά σου, κυρία Χρυσάθη. Το γραφείο είναι του κυρίου Τάκη, εντάξει. Τότε τι θέλεις από μένα? Άντε, πήγαινε μέσα να του ζητήσεις άδεια. Πω, με ζάλισες. Έχω πάνω τόλπο και στο γραφείο να θέλεις. Όχι, παιδί μου, η κουβέντα το έχει. Αν δεν πήγαινε μέσα να κάνεις τη δουλειά σου. Μα και έχω δουλειά, εγώ. Εντάξει, αυτό εννοείται, παιδί μου. Πω, αυτό το παιδί πια. Ναι, για μου, τι θέλεις. Κύριε Τάκη, ήρθα για να σου πω... Κάτσε να σου πω εγώ αυτά που ήθελα να σου πω το πρωί, τώρα που ηρέμησα. Πού να κάτσω? Επάντως, όχι εδώ πάνω, έσακι. Έβρα να το πω να κάτσεις τέλος πάνω σου. Εντάξει, καλά. Γεια σου, κυρία Ψάφη. Τελειώσατε, παιδί μου. Έτσι λέμε.
Έλα, κύριε Χρυσόφη. Βάρτε στη θέση του. Έλα, πώς. Η Βίκη δεν ήρθε? Όχι, δεν ήρθε. Καλά, μαζί δεν ήσασταν? Δεν ήρθε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Η Βίκη μας. Τι εννοείς, Τέλειο, μαζί δεν ήσασταν? Είμαστε, αλλά από ένα σημείο και μετά χώρισαν οι δρόμοι μας. Δηλαδή? Εγώ έμεινα στη Βιοπάλη και αυτή πήρε τον μακρινό δρόμο της αγάπης. Α, γι' αυτό άρχισε. Πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Η συνέχεια για το τέλος επί της οθόνης, κυρία Χρυσάνθη. Για εξήγησέ μου, βρε Στέλιο, τι είναι όλα αυτά τα συνθηματικά τώρα? Όταν έρθει ρωτά την ίδια, αλλά κοίταξε, πάρε και ένα σωσίβιο μαζί σου. Σωσίβιο? Δεν το κάνω καλέ το σωσίβιο. Για να μην πνιγείς από τα σιρόπια. Άντε, γεια σου. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δηλαδή, πέ μου, κύριε Τάκη μου, έκαμα λάθος, παραβωνιάστηκα? Ναι, γε μου. Δεν το εκατάλαβες με όσα σου είπα? Εκατάλαβα το, κύριε Τάκη μου, αλλά με την Τζίλτρα ετερκάσαμε αμέσως. Τι σημαίνει ετερκάσετε? Ενώ πια έβρωμε μπροστά μας, κύριε Σάκη. Μα τι ήταν μπροστά μου, κύριε Τάκη μου, ήταν πίσω μου. Εγώ, όπως είπα, πια στο φούρνο να πιάω τα σινόπιτα. Και ήρθε και αυτή να πιάσει ελιόπιτα και ούτω καθεξής. Είπες μου το 30 φορές. Πάντως οι ελιόπιτες ήταν πίσω μου, αλήθεια. Φτάνει γε μου, δεν μπορώ, Αντών. Κοίταξε να δεις. Είπα σου, εβιάστηκες. Δεν μπορούμε όποια να βρούμε μπροστά μας να την αγαπωνιαζόμαστε. Αν τι ήταν μπροστά μου, κύριε Τάκη μου, αφού λέω σου είπαμε ήταν πίσω μου. Εδώ πάλι. Εγώ ξέρεις πόσο σε γνώρισα τον καιρό που ήμουν φοιτητής στην Αθήνα? Ξέρεις πόσες, κύριε Σάκη? Πόσες, τρεις? Και τρεις, γε μου, πολλές. Η Φοφό, η Φιφή, η Σούλα, η Μούλα, η Κοκό, η Κική, η Κίτσα, η Πίτσα. Έπρεπε να τις χαλακωνιαστώ όλες. Μα είσαι μεγάλη επιτυχία, κύριε Τάκη μου. Εμπούσε ψηλός, δεν είναι έτσι? Όχι μόνον για τούτον, είχα μεγάλη επιτυχία γενικά. Άρεσα πολύ. Θυμούμαι εκείνη την Φοφόν από το Εγάλεον. Ήταν πεθαμένη πάνω μου. Πεθαμένη. Στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Μ' αγαπάνε δυο κορίτσα στην απάνω γειτονίτσα. Μα εγώ πονάω γυαλί. Μια κορμάλα στα κορίτσα. Πω, μόχλα μυρίζει εδώ μέσα. Σ' αρέσει αυτό το γλυκό κρασί από την Κύπρο, η κουμανταρία? Μια χαρούλα είναι, έχω ξαναβγεί. Μούχλα, βρε παιδάκι μου, πω. Μα εδώ είναι υπόγειο του, βρε Φοφό. Τι ποπό και ποπό. Χτες σε καθάρισα. Να σου πω, τι νίκη πληρώνεις εδώ πέρα? 800 δραχμές κατεβατές. Πω. Ακριβά είναι, βρε παιδάκι μου, σε μας το Γάλλιο. Είναι πολύ πιο φτηνά, έχει μεγάλη διαφορά. Μα εδώ είναι αμπελόκηπη, δεν είναι επεξεγέρεση. Σαν την Κύπρο ένιση. Άτε. Εισηγεία. Γεια μας. Μα γιατί έκατσες τόσο μακριά, βρε Φοφό? Έλα, κάτσε εδώ κοντά μου. Μια χαρούλα εδώ πέρα, τι να κάνω και περάσιμα. Έλα, να δούμε τις φωτογραφίες στο άλπουμ. Είναι από την Κύπρο. Πάλι, αφού τις έχω ξαναδεί. Έβγαλα άλλες, το καλοκαίρι. Έχουν πλάκα, σου γόρα, έλα. Έλα, κάθισε, Φιφή. Φοφό, εντάξει. Έλα, άνοιξα να δούμε τις φωτογραφίες. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι στα λουτρά της Αφροδίτης στην Πάφο. Είδες την κορμή? Η Αφροδίτη? Όχι, καλέ, το δικό μου. Τα καλοκαίρια στην Κύπρο κάνω πολύ γυμναστική. Να σου πω, αυτός εδώ ποιος είναι? Σου μοιάζει αδερφός σου? Όχι, ο πατέρας μου. Είδες όμως την κορμή? Ποια νούμερο είναι του πατέρα σου? Το δικό μου, βρε Φοφό, το θεωρείς? Θεωρώ το, ναι, θεωρώ το, αλλά να σου πω, δεν είσαι και ο μασίστας, εντάξει. Εγώ η
είμαστε στη Σαλαμίνα. Αυτός είναι ο Δίας, το άγαλμα. Γκουμμένα τα χέρια του. Ναι, τώρα πάρ' τα δικά σου, μη στα κόψω κι εγώ. Άντε, κόρη, γιατί κάνεις έτσι. Να σου πω, τι νόμιζες δηλαδή. Αφού αρέσκεις μου πολλά. Άφησε με, παιδάκι, άφησε με. Θυμίζεις μου τη μάνα μου. Άσε με, ρε, που σου θυμίζω τη μάνα σου. Να σου πω, δεν ξέρεις ότι έχω δεσμό με το Σωτήρι και του κάνεις και το φίλο. Θα του εξηγήσω του Σωτήρι. Εγώ θα το εξηγήσω ότι χουμάς είσαι, φεύγω. Εσύ, τι με έχεις εμένα. Κι ασμένος έχω στο διάολο, αλυτάμπουρα. Έτσι ωραίο κορμί. Έθιωξες τη δηλαδή, κύριε Τάκη. Ναι, γεια μου. Αναγκάστηκα διότι εκόλλησε πάνω μου και δεν εξεκολούσε με τίποτε. Ήθελε με το ζόριν γάμον η Φοφό, κατάλαβες, η Φοφό. Καλά τις έκαμες, κύριε Τάκη. Έθελες έτσι πολλά δηλαδή, είναι έτσι. Ναι, αλλά δεν άντεχα εγώ όμως. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα, γεια μου, γιατί σου είπα όλη αυτήν την ιστορία. Σίγουρα κατάλαβα, σίγουρα. Θα βιαστώ να παντρευτώ την Τζίλτα πριν προλάβει να με ρωτευτεί και κολλήσει πάνω μου. Γεννώ, πάρε τούτον το πράγμα και δώσ' μου μια πάνω στη κέλα, σε παρακαλώ. Καλώς την Δεσποινίδαν Χρυσοχού. Ήρθαμε μου τα μάγια Δεσποινής Χρυσοχού. Γιατί ήταν το ύφος, ρε Στέλιο, και τι σημαίνει ήρθαμε μου τα μάγια. Δεν ξέρεις τι σημαίνει μάγια. Ξέρω τι σημαίνει η λέξη, αλλά πού κολλά τώρα. Ήρθαμε που τα μάκια εμείς. Που τις αγάπες, κορυδίκη, που τις αγάπες. Και αρχίσαμε κιόλας, ε. Τώρα κατάλαβα. Επειδή επίαμε με έναν συνάδελφο για έναν ποτό αγάπες, μάνι μάνι. Εντάξει, κορυδίκη, έτσι είναι κακό. Μα είναι που μάθες και μου. Ό,τι θέλεις, δηλαδή. Απλά επίαμε και κάτσαμε με τον άνθρωπο. Όχι άνθρωπος. Μα ποιο είναι το πρόβλημα σου. Σε πληροφορώ ότι είναι πολλά είναι ο μάτς. Ναι, πολλά είναι, γιατί διαθέτει αυτοκίνητο 6 μέτρα, φαντάζομαι. Είναι έτσι. Τι όχι μόνον. Είναι άλλο δηλαδή. Σαν δικηγόρος κάποιοι μεσά νύχτα. Α, εδώ και ο Σάκη. Πού είσαι ρε Σάκη. Είμαι δαμέ. Έχεις τίποτε Σάκη. Όχι. Άιστον, δεν έχει διάθεση. Λοιπόν, περί Μάικ. Στέλιο, θέλω να σταματήσουμε την κουβέντα, εντάξει, κανεί. Όπως θέλετε, Δεσποινής Χρυσοχού. Ω, όλα τα παιδιά εδώ. Όπιασε, κυρία Χρυσάνθη. Σάκη, παιδί μου, εδώ είσαι ακόμα. Εσύ δεν είσαι που ήθελες να φύγεις. Ναι, εγώ είμαι. Πού να φύγει να πάει. Στην αραβωνιαστικιά του. Τι σου είπε τελικά ο κύριος Τάκης. Είπε μου κάμποσα. Τι σημαίνει κάμποσα. Είπε μου διάφορες ιστορίες. Είπε μου γιατί Φοφό στην Αθήνα, ότι την έφτιαξε, γιατί εκολλήσε πάνω του και είναι ξεκολλά. Είπε μου πολλά. Ρε, μα είναι πολύ αλήθεια. Είναι ευκαινή νόημα. Εγώ όμως βγάλω νόημα, δεν κατάλαβα να μου θέλει να μου πει ο κύριος Τάκης. Και που κατάλαβε, δηλαδή τι έγινε. Μόλις του το είπα, είπε μου να πιάσω ένα πράγμα που πα στο γραφείο, και να του δω κοπάσει και λέ. Και τι έκανε. Εδώ κάτω τι. Με είναι τα πράγματα. Με ένα πράγμα, με το ρολόι. Και πέσε κάτω. Δεν είμαστε καλά. Τι, ποιο έπεσε κάτω, παιδί μου, το ρολόι. Όχι, ο κύριος Τάκης. Γίστα έπεσε και το ρολόι. Ρε, μα παίρνω στα γεια. Παλιό μου παιδιά, πάμε μέσα. Χριστός και Απόστολος, τρέχτε γρήγορα. Αου, 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 αου. 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 Αου, αου, αου. Αου, αου, αου. Αου, αου, αου. Το μεσαίο κουμπί να μην το κάτσε μέσα στην πόρτα του καθόλου. Ένα λεπτό να δω, Είναι ιδέα σου, κύριε Τάκη. Είναι ιδέα σου, κύριε Τάκη. Μα πώς είναι η ιδέα μου, ρε μας τώρα, αφού δεν συναντά το κουμπί την πόρτα για όνομα του. Καλά. Μια χαρά, κυρία. Παπά, είναι η κυρία Χρυσάφη. Σύση που είναι ώρα. Καλό. Καλό. Για να τραβώ τη τσέπη πάνω, για να έχω το παντελόνι να το πιέσω κάτω, για να γυρνώ έτσι, μα δεν μπορώ να είσαι κύριε Σαπ.
Oh.